Πανδημία, η νέα ταινία που σκηνοθετείτε και πρωταγωνιστείτε. Θα μας πείτε δύο λόγια αρχικά για το σενάριο. Βεβαίως. Δεν πρωταγωνιστώ μόνο εγώ. Στην πραγματικότητα την σκηνοθετώ και την έχω γράψει και είμαι ο ηθικός αυτούργος της ταινίας. Mm-hmm. Πρωταγωνιστής μου είναι ο κ. Πελεγρίνης. Καθηγητής. Η ταινία είναι μια μαύρη κωμωδία. Είναι ένα έργο που είναι μια σάτιρα των γεγονότων που τρέχουν στη χώρα μου. Δηλαδή το θέμα είναι η χρεοκοπία της χώρας και η ουσιαστική και εσωτερική χρεοκοπία των ανθρώπων της. Mm-hmm. Και δει που πρωταγωνιστεί. Θα λέγαμε ότι η ταινία σας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις εποχές που ζούμε και την κοινωνία και την πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Ναι. θέλω να πω ότι επειδή συμβαίνει να ξέρω την κουζίνα μοιραία, προσπάθησα να. Και ήθελα να κάνω μια ταινία η οποία να αφέρει και το θέαμα και να είναι και εύπεπτη ταινία. Νομίζω ότι έπρεπε να αγγίξω τέτοιου είδους που έχει και πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, και για το κοινό. Μια εμπορική ταινία ήθελα να κάνω. Δεν είχα μια πρόθεση να κάνω κάτι παραπάνω. Απλώς μια ταινία αλήθειας και με ένα σουρεαλισμό που είναι το αιτούμενο της προσωπικής μου κωμικότητας σε ό,τι προσπαθώ να παίξω. Και αυτό το καταφέρατε. Τελείως αβίαστα, χωρίς να κάνετε ποτέ δημόσιες σχέσεις, χωρίς να προκαλέσετε τα μίντια είτε με το lifestyle σας, είτε με σκάνδαλα κτλ. Σπανίζει. Οφείλω να σου εξομολογηθώ κάτι, είναι και η ιδεολογία μου. Ήταν και άποψη. Ήθελα να πάω κόντρα, αν θέλεις, σε αυτή την ιστορία ενός lifestyle που γεννιόνταν στην εποχή μου. Ένα star system που δεν είχε λόγο να υπάρχει, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα που... Ποιο lifestyle να κάνεις όταν θα βγεις στον δρόμο και θα τους συναντήσεις τους πάντες. Mm. Ξέρεις, ένα μικρό χωριό είναι η χώρα μου. Δεν είναι κάτι. Αν φανταστείς ότι σε ένα χωριό ο προύχοντας του χωριού μπορεί να κάνει lifestyle, είναι κουτό να το συζητάει. Θα βρεθεί σίγουρα με τον αντίστοιχο γείτονά του, ο οποίος θα τον ξεφωνήσει για την μπουγάδα της γυναίκας του. Δεν γίνεται. Μικρή χώρα. Εφεύρημα ήτανε, φούσκα ήτανε, σκάσανε και τελειώσανε. Αλλά εγώ το ήξερα. Ένας άνθρωπος που είναι ευαισθητοποιημένος όπως εσείς και πολιτικά και κοινωνικά, έχει σκεφτεί ποτέ να ασχοληθεί με την πολιτική? Αρκετοί συναδελφοί σας το κάνουν. Ναι, ναι, κοίτα. Θέλω να πω ότι κάποιες... Καταρχάς είμαι πολιτικών και με απόλυτη... Έχω απόλυτες γνώσεις και επιθυμία για τα γεγονότα που γίνονται στη χώρα μου. Δεν είμαι αδιάφορος ή ουδέτερος. Mm-hmm. Δεν θέλω να με αρεστώ σε κανέναν. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ την ιδεολογία μου για να βρω δουλειά. Με ενοχλούν οι πελατειακές σχέσεις, άρα πάω κόντρα στο ρεύμα της χώρας μου. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις. Δεν νομίζω ότι μας χρειάζεται εμάς τους καλλιτέχνες η πολιτική. Το κοινό μας χρειάζεται. Και mm-hmm. θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σωστή για μένα, σαν στάση μου, πολιτική πράξη, να προσπαθώ μέσα από το μετερίζ μου, τη δουλειά μου, από την πανδημία, την ταινία που έκανα εγώ και μιλάω για την πολιτική κατάσταση της χώρας μου. Πουλάω μήλα για να μειώσουμε το δημοσίο χρέος. Μην ξεχνάς, πουλάω μήλα στην ταινία. Και άρα μιλάω για το τώρα. Από το δικό μου μετερίζει το χιούμορ μου. Την πίεση που μπορεί να διαθέτω ή όχι. Την προσωπική μου ποιότητα και την ιδεολογία μου. Είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο χρήσιμο από το να βρεθώ ξαφνικά στα έδρανα μιας βουλής και να δεχτώ όλη τη φθορά και τη συναλλαγή που προϋποθέτει του να είσαι σε ένα κόμμα και να, αν κάτι είναι στραβό στο κόμμα, πρέπει να μην το λες κτλ. Εγώ έχω μάθει να λέω αλήθεια. Είναι δύσκολο πράγμα. Η πολιτική δεν θέλει αλήθεια. Αρκετοί συναδελφοί σας το κάνουν. Πιστεύω το κάνουν καλά. Δεν θέλω να κρίνω τους συναδελφούς μου. Θεωρώ ότι δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Πετυχαίνουν στην προσωπική τους ζωή, με την έννοια ότι έχουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο που τους το δίνει το κράτος και μια αμοιβή που πιθανώς δεν την παίρνανε σε επίπεδο ενός κασέαν, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι τόσο ήταν πετυχημένοι και είναι, που θα τα παίρνουν τα χρήματα αυτά δουλεύοντας στο χώρο του θεάτρου. Αλλά η του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Αλλά είναι προσωπικές επιλογές και δόξα τω Θεώ είναι ενήλικη και ο καθένας είναι υπεύθυνος για την πράξη. Asphyxiated. I wanna break the spell that you've created.
Πιστεύετε πως οι καλλιτέχνες στη χώρα μας είναι αυτό που λένε απολιτικ, από την άποψη πώς το εννοώ, ότι εσείς μιλάτε δημόσια για την πολιτική κατάσταση της χώρας και πόσο μάλλον περισσότερο μέσα από τη δουλειά σας. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή, δεν ακούμε καλλιτέχνες να βγουν να σχολιάσουν την κατάσταση της χώρας. Είτε επειδή ίσως δεν γνωρίζουν, είτε επειδή δεν θέλουν να εκθέσουν. Θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχει ένα έμπαργο για τους καλλιτέχνες. Εσύ μου παίρνεις συνέντευξη. Δεν μου παίρνουν. Ο Πρετεντέρης με φώναξε μετά από 40 χρόνια στην ανατροπή για να μιλήσω για τον Γκρίλο. Για έναν Ιταλό κλόουν πολιτικό. Σκέψου. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει έμπαργο. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν λόγο και το ξέρει το σύστημα και θα ξέρουν και τα μέσα τα μου, σου κάνουν έμπαργο. Δεν θέλουν. Οι διαρροές υπάρχουν βέβαια, γιατί βλέπεις το Λάκη τον Λαζόπουλο, ο οποίος τουλάχιστον με τι άλλο δημόσια εκφράζεται πολιτικά και στρατευμένα. Εγώ θα ήθελα οι πολιτικοί να έχουν λόγο. Ξέρεις κάτι, στην περίοδο της Χούντας οι καλλιτέχνες ήταν σημαία. Έχετε υπόψη. Κάναμε αντίσταση την περίοδο της Χούντας με τις παραστάσεις μας, με τις πράξεις μας και με την επιθεώρηση που κάναμε. Μας σβήσανε, το ΜΟΜΕ μας έσβησε. Οι συνεντεύξεις που μας ζητάνε είναι αν η ξανθιά ήταν καλή ή όχι ή πώς μαγειρεύουμε. Μέχρι εκεί σταματάει η ιστορία. Δεν σας δίνετε βήμα δηλαδή. Βεβαίως. Υπάρχει έμπαργο. 45 χρόνια πορείας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, τώρα δεν αντέχω άλλο, τα παρατάω, σταματάω. Φορές. Τώρα μην λέω ψέματα, ασφαλώς. Έχω απογοητευτεί. Αν φύγω, να φύγω εγώ. Είμαι αρκετά εγωιστής. Δεν θέλω να με φύγουν. Θέλω να φύγω μέρα και όχι νύχτα. Ανά πάσα στιγμή, αν θέλεις, έχω έτοιμο το βαλιτσάκι μου και επειδή έχω το σύνδρομο της γάτας, εξαφανίζομαι. Αυτό θα το κάνετε όταν θα το νιώσετε εσείς. Εγώ πρέπει να το νιώσω. Το θέμα είναι, θα προλάβω να το νιώσω, θα έχω τη γενναιότητα να το νιώσω. Ερωτήσεις που δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν τις ξέρω κι εγώ. Και μετά όταν σταματήσετε, τι σκέφτεστε να κάνετε. Που ευχόμαστε να μην το κάνετε. Θα σας βλέπω από ψηλά και θα είναι πολύ ωραία ή από κάτω θα βλέπω τα κυπαρίσια. Δεν ξέρω.